Μέσα σε 17 λεπτά ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή του το Ανώτατο Δικαστήριο τη Τουρκία με θέμα τη μετατροπή τη Αγία Σοφία σε τζαμί, με την απόφαση να ανακοινώνεται εντό των επόμενων 15 ημερών. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωση, το Ανώτατο Δικαστήριο τόνισε πω η απόφαση να γίνει μουσείο η Αγία Σοφία ήταν νόμιμη, κάτι πάντω που δεν είναι δεσμευτικό για το μέλλον του παγκόσμιου μνημείου. Το ζήτημα προκάλεσε νέα ένταση στι σχέσει ΗΠΑ Τουρκίας, μετά την έκκληση προτροπή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και την απάντηση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Μάικ Πομπέο κάλεσε την Τουρκία να διατηρήσει το στάτους της Αγίας Σοφίας και να μην υπονομεύσει την κληρονομιά της. Η Τουρκία απάντησε πως έμεινε έκπληκτη από τη δήλωση Πομπέο και τόνισε ότι βρίσκεται εκ νέου στην ανάγκη να επαναλάβει πως η Αγία Σοφία είναι τουρκική ιδιοκτησία και το τι θα συμβεί είναι εσωτερικό ζήτημα της χώρας. Δεν είναι ένα θέμα ελληνοτουρκικό, είναι ένα θέμα παγκόσμιο. Η Αγία Σοφιά είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και είναι πολύ θετικό ότι πάρα πολλέ χώρε το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τη χθεσινή τοποθέτηση του State Department, ήρθε να αναδείξει αυτό το σημείο και να καλέσει την Τουρκία να μην προχωρήσει σε ένα βήμα το οποίο θα δημιουργήσει ένα τεράστιο ψυχικό χάσμα ανάμεσα στου χριστιανούς παντού στον κόσμο και στην Τουρκία. Πιστεύουμε αυτό το λάβει σοβαρά υπόψη και η τουρκική ηγεσία και περιμένουμε τι ενεργέ τη.